Καλησπέρα συναδέλφοι, συνάδελφοι. Και εμείς στο κλαδικό συνδικάτο όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεχίζουμε αποφασιστικά τη μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις, για ουσιαστικές αυξήσεις σε κάθε χώρο δουλειάς και θέλουμε το Σάββατο στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνουμε και συζητάμε σήμερα να συμμετέχουν μαζικά οι εργαζόμενοι του κλάδου καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι από τους άλλους κλάδους. Να δώσουμε αποφασιστική απάντηση στα σχέδια που διαμορφώνουν με τον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί εκείνη την ημέρα, που μας καλούν για άλλη μια φορά να κάνουμε θυσία για να κερδίζουν τελικά οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και εμείς να ζούμε δυσβάκταρα και χειρότερα κάθε μέρα όλη αυτή την κατάσταση. Στο κλάδο του φαρμάκου έχουμε πλέον αποκτήσει τεράστια εμπειρία. Όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν αυτά τα χρόνια έδωσαν τη δυνατότητα στους εργοδότες του κλάδου να βγάλουν τεράστια κέρδη. Δεν το κρύβουν. Και την ίδια στιγμή εμείς οι εργαζόμενοι να συνεχίζουμε να μένουμε χωρίς σύμβαση 13 ολόκληρα χρόνια, να δουλεύουμε σε συνθήκες εντατικοποίησης, ιδιαίτερα στην πανδημία, και συνεχίζεται αυτή, να εφαρμόζεται τα νέα εργατικά μέτρα που προβλέπουν οι εργατικοί νόμοι, όπως η εργολαβική εργασία και άλλες ευέλικτες σχέσεις. Και βέβαια, μέσα σε αυτά τα πλαίσια είχαμε τη συνάντηση με τον εργοδοτικό τους φορέα, όπου κοινικά ομολόγησαν ότι σήμερα ένας εργαζόμενος με 600 ευρώ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αλλά από την άλλη δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί μπορούν να πληγούν οι επιχειρήσεις τους στον ανταγωνισμό που έχουν μεταξύ τους, να υπογράψουν κλαδική σύμβαση με το πλαίσιο που είχαμε προτείνει εμείς. Αυτή είναι. Και γι' αυτό χρειάζεται και να τους αποκαλύψουμε και να δουλέψουμε σε κάθε χώρο δουλειάς με τους εργαζόμενους, για να όχι μόνο το σωσιλαλητήριο του Σαββάτου να υπάρχει μαζική συμμετοχή, αλλά να κλιμακώσουμε πιο καλύτερα τη μάχη για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουμε. Το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, η Ομοσπονδία, τα επικρισιακά σωματεία του κλάδου θα συνεχίσουμε επομένως να δίνουμε τη μάχη. Επιδιώκουμε να συνεχίσουμε με στάσεις εργασίας, με απεργίες και άλλες αγωνιστικές κινητοποίησεις όπως έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα. Με την κλαδική απεργία του καλοκαιριού, στις στάσεις εργασίας σε μεγάλους ομίλους, τη Φαμάρ, στην Μπέργκερ και βέβαια τη μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων του κλάδου στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Θα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε σε κάθε χώρο δουλειάς, να συζητάμε με τους συναδέλφους μας, με συνελεύσεις, συγκεντρώσεις για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με την ακρίβεια που τσακίζουν τους λογαριασμούς που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και βέβαια, επειδή θεωρήθηκε ότι ο κλάδος μας ήταν απέξω από όλη την εξέλιξη με τους πλησιασμούς, ήδη έχει αγγίξει και συναδέλφους μας να μπαίνουμε μπροστά για να υπερασπίσουμε την πρώτη κατοικία των συναδέλφων. Εμείς αυτό το δρόμο διαλέξαμε, το δρόμο της σύγκρουσης. Αυτός είναι που μπορεί να μας δώσει αποτελέσματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.